Μπορεί μέσα σε μια περίοδο οικονομική κρίση οι περισσότεροι να περιμέναμε κάποια μικρή ή μεγάλη έξαρση του φαινομένου των πλαστών χαρτορμισμάτων, ωστόσο κάτι τέτοιο σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Ξάντη Ιωακήμ Τσουκνάδη δεν συμβαίνει. Και μάλιστα παρατηρείται μια πολύ σημαντική μείωσή του, η οποία οφείλεται κυρίω στο γεγονό ότι έχουν εντοπιστεί κατά πάσα πιθανότητα αρκετά από τα εξειδικευμένα εργαστήρια τυποποίηση πλαστού χρήματο. Μάλιστα, όπω εκτιμά ο κ. Τσουκνάδη, το φαινόμενο αυτό υπήρχε ανέκαθεν και τα αίτια του δεν εντοπίζονται σε καμιά οικονομική κρίση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, δεν έχουμε έξαρση. Αντίθετα, έχουμε μείωση της διακίνησης πλαστών χαρτομισμάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, είτε να σε, σε γείτονες χώρε να έχουν πιάσει κάποια εργαστήρια, με κάποιες διώξεις και κάποιες φυλακίσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν και στην περιοχή μας. Πάντως, τα φαινόμενα είναι μειωμένα και εκτιμώ ότι το πλαστό χαρτονόμισμα σίγουρα είναι έργο οργανωμένων ομάδων και δεν έχει σαν αφορμή και αίτιο την οικονομική κρίση. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω θα πρέπει στι συναλλαγέ μα, κυρίω με φυσικά πρόσωπα, να είμαστε λιγότερο προσεκτικοί, αφού ο κίνδυνο να πέσουμε θύματα μια τέτοια απάτη πάντα υπάρχει. Και αν η τεχνολογία και σε αυτόν τον τομέα έχει κάνει θαύματα, εν η επιφυλακτικότητα μπορεί να είναι ακόμη ο καλύτερο τρόπο προστασία μα, ώστε να αποφύγουμε τι άσκοπε περιπέτειε αλλά και την απώλεια των χρημάτων μα, ιδιαίτερα σε αυτού του χαλεπού καιρού.